Καλησπέρα και πάλι, αυτή τη φορά με ένα βιντεάκι για το νέο Honor 10 Lite, μια συσκευή που έχει σχεδόν 20 μέρες που έχει παρουσιαστεί επίσημα από την εταιρεία, αλλά δεν έχει ξεκινήσει ακόμα να πωλείται στα καταστήματα, τουλάχιστον στη χώρα μας. Αλλά παρόλα αυτά βρήκαμε ένα δείγμα της συσκευής, το έχουμε στα χέρια μας και ως συνήθως, αφού το καθιερώνουμε πλέον σιγά σιγά, πριν το review της συσκευής που θα δημοσιευθεί στη σελίδα μας, θα κάνουμε ένα μικρό βιντεάκι να ανοίξουμε το τηλέφωνο από το κουτί του, μιας και είναι σφραγισμένο, όπως μπορούμε να δούμε. Λοιπόν, με έναν απλοϊκό τρόπο θα το ανοίξουμε με ένα μαχαιράκι, γιατί δεν ανοίγουν με το χέρι τα συγκεκριμένα αυτοκόλλητα. Λοιπόν, η συσκευή έρχεται σε ένα χρώμα που ονομάζεται Sapphire Blue. Τώρα προφανώς είναι κάποια ιδιαίτερη απόχρωση του μπλε, την οποία θα τη δούμε αμέσως. Λοιπόν, να δούμε. Να βγάλουμε λίγο το αυτοκολλητάκι με το email και επιστρέφουμε. Και επανήλθαμε τώρα με το τηλέφωνο και πάλι. Έχει ζελατίνα στο πίσω μέρος, την οποία είναι κρίμα να μην βγάλουμε. Ωραία. Αυτή είναι η πίσω επιφάνεια του Honor 10 Lite. Είναι από γυαλί, από ό,τι φαίνεται, σε ωραίο χρώμα. Δεν έχει διαφορετική απόχρωση ανάλογα με το σημείο. Είναι ένα ενιαίο μπλε χρώμα. Γυαλιστερό προφανώς τζάμι, όπως συνηθίζει η Honor στα τηλέφωνά της, το οποίο κάνει και ωραία παιχνίδια με το φωτισμό. Λοιπόν, για να δούμε το υπόλοιπο τηλέφωνο. Αλουμίνιο, το τηλέφωνο είναι μεταλλικό, το νιώθεις στο χέρι όταν το κρατάς. Αλουμίνιο λοιπόν στο πλαϊνό του μέρος. Κάτι εντυπωσιακό, γιατί ο συνήθως οι συσκευές της Honor είναι και αρκετά οικονομικές σε κόστος. Λοιπόν, και μπροστά, θα το δούμε σε λίγο, η οθόνη έχει μόνο ένα πολύ μικρό notch που φιλοξενεί την μπροστινή κάμερα, εδώ στο πάνω μέρος του. Θα ανάψουμε σε λίγο τη συσκευή, για να δούμε τώρα τι έχει μέσα στη συσκευασία. Λοιπόν, το βασικότερο είναι, πολύ ωραία, στα περισσότερα τηλέφωνα της Honor βάζει και μια μικρή θήκη σιλικόνης στη συσκευασία, την οποία έχει και το Honor 10 Lite, μια απλή διάφανη θήκη, η οποία όμως είναι πολύ χρήσιμη για την προστασία του τηλεφώνου, ειδικά αν μόλις το έχεις αγοράσει και δεν έχεις βρει ή δεν έχεις καταφέρει να αγοράσεις μια άλλη θήκη υποθετικά καλύτερη από αυτή. Λοιπόν, βάζουμε τα σακουλάκια στην άκρη και φυσικά η εταιρεία συνηθίζει να μην βάζει ακουστικά στη συσκευασία των προϊόντων της. Είναι μία από τις επιλογές που μειώνουν το κόστος συνολικά του πακέτου πώλησης. Ο φορτιστής δεν είναι ταχυφορτιστής, δεν κάνει κάποιο είδους ταχεία φόρτιση. Είναι ένας φορτιστής 2 αμπέρ, όχι ότι αργεί να φορτίσει το τηλέφωνο, αλλά δεν έχουμε προφανώς κάτι ιδιαίτερα γρήγορο σε διαδικασία. Τώρα, αφού καταφέρουμε και τα βάλουμε αυτά στη θέση τους, και αφήσουμε το κουτάκι στην άκρη, να βγάλουμε και το ίδιο το τηλέφωνο μπροστά, θα ανάψουμε το Honor 10 Lite για να το δούμε τώρα. Ναι, εδώ αναγκαστικά το βίντεο αλλάζει λίγο, γίνεται πιο σκοτεινό, γιατί η οθόνη είναι πολύ φωτεινή όταν ανοίγει το τηλέφωνο, και μέχρι να περάσουμε τον οδηγό δεν θα μπορούμε να αλλάξουμε το φωτισμό της. Οπότε, αφού δούμε το animation της εταιρείας, θα σταματήσουμε λίγο το βίντεο, να ρυθμίσουμε τη συσκευή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε αφού περάσαμε τον οδηγό κίνησης του Honor 10 Lite. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι το τηλέφωνο με την οθόνη αναμένη, με το φωτισμό της όμως αρκετά χαμηλά για να μπορεί να φανεί σωστά στο βίντεο. Εδώ, στο πάνω μέρος του τηλεφώνου, βλέπουμε και το πολύ πολύ μικρό notch που έχει μόνο για την μπροστινή κάμερα. Φαίνεται στο βίντεο και που ακριβώς είναι ο αισθητήρας φωτισμού που προσπαθεί να καταλάβει το φωτισμό που υπάρχει στο χώρο γύρω του. Είναι κρυμμένος σε αυτό το πολύ μικρό πλαίσιο που υπάρχει πάνω από την οθόνη. Λοιπόν, τώρα το τηλεφωνάκι είναι
Εντάξει, η Honor τυπικά είναι μια, πλέον μια ξεχωριστή εταιρεία από την ίδια τη Huawei, αλλά ανήκει στη Huawei με αποτέλεσμα να μοιράζεται πολλά από τα πλεονεκτήματα και τις τεχνολογικές καινοτομίες αυτής, οπότε το τηλέφωνο βασίζεται στον ίδιο Kirin 710 επεξεργαστή που έχει φτιάξει η εταιρεία πλέον για τα smartphone της μεσαίας κατηγορίας. Έχει τον ίδιο επεξεργαστή με το Mate 20 Lite και το P Smart 2019 της Huawei. Βέβαια με το P Smart 2019 η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πολλές ακόμα ομοιότητες. Η οθόνη, το που είναι τοποθετημένες οι δύο πίσω κάμερες και το αισθητήρες αποτυπωμάτων. Το πίσω μέρος αλλάζει αισθητά. Και τώρα, δεν έχουμε ακόμα δοκιμάσει το Honor 10 Lite αναλυτικά. Το μόνο που έχουμε κάνει είναι να το στήσουμε για να δουλεύει. Η οθόνη του είναι εντυπωσιακά καλή σε φωτισμό και σε γωνίες θέασης. Απλά αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δούμε τώρα έτσι όπως είναι οι συνθήκες φωτισμού στο συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, τώρα, η μόνη εφαρμογή που βάλαμε είναι το AIDA 64 για να μπορούμε να δούμε τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Η έκδοση αυτή έχει 3 GB RAM και 32 GB αποθηκευτικό χώρο. Βλέπουμε ότι μόνο τα 22 είναι διαθέσιμα, έτσι καλώς το 32 είναι πάντα ονομαστικό, ποτέ δεν είναι όλος αυτός ο χώρος διαθέσιμο σε κανένα τηλέφωνο, όποιο και αν είναι η έκδοσή του. Να δούμε και τον επεξεργαστή, όντως, τον συγκεκριμένο επεξεργαστή της Huawei, της High Silicon, της θηγατρικής της Huawei που τους σχεδιάζει. Τώρα, το μεταλλικό πλαίσιο, είπαμε, είναι εντυπωσιακό, γιατί είναι και αρκετά οικονομικό το Honor 10 Lite σε κόστος. Είναι πολύ πολύ ωραία κατασκευή και ποιοτική. Στο κάτω μέρος έχουμε και το micro USB και όχι USB Type-C, που εντάξει, είναι οριακά αποδεκτό πλέον ακόμα και σε αυτά τα χρήματα, αλλά υπάρχει και θύρα ακουστικών, κάτι που ακριβότερες συσκευές της εταιρείας έχουν αρχίσει να μην το προσφέρουν πλέον, καλός ή κακός. Εδώ πέρα υπάρχει κανονικά και να επιβεβαιώσουμε και ότι ναι, υπάρχει φυσικά και ραδιόφωνο που επίσης δεν υπάρχει σε πολλά ακριβότερα τηλέφωνα από αρκετές εταιρείες. Οπότε η θύρα των ακουστικών είναι σχεδόν απαραίτητη σε αυτή την περίπτωση για να δουλεύουν τα ακουστικά και σαν κεραία για το ραδιόφωνο. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, δεν έχουμε κάποια φωτογραφία στο τηλέφωνο, δεν υπάρχει τώρα μόλις το έχουμε ανοίξει, αλλά ας δοκιμάσουμε λίγο την κάμερά του με έναν πολύ απλό τρόπο, να δοκιμάσουμε να φωτογραφίσουμε το κουτί του. Έτσι. Ναι. Φυσικά και υπάρχει οδηγός και για την κάμερα. Είναι δύσκολο τώρα αυτό να το πετύχουμε σωστά. Θα βγάλουμε μία φωτογραφία. Θα ενεργοποιήσουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία εδώ πιθανόν δεν θα αλλάξει κάτι. Και όντως δεν έχει αλλάξει κάτι. Να δούμε λοιπόν τις δύο φωτογραφίες. Όντως υπάρχει ένα θέμα τώρα με το φωτισμό της οθόνης, αλλά θα επιστρέψουμε. Λοιπόν, έχουμε έτοιμο ένα αναλυτικότερο βίντεο μαζί με το review του Honor 10 Lite σε μερικές μέρες από σήμερα. Αυτά προς το παρόν από το τηλεφωνάκι, να το βάλουμε και στη θήκη του, τη θήκη σιλικόνης που δίνει μαζί στο κουτί η εταιρεία. Έχει ήδη γεμίσει με κάποιες δαχτυλίες στο τηλέφωνο, ωραία θηκούλα, αρκετά σφιχτή, εφαρμόζει καλά στο τηλέφωνο και προφανώς το προστατεύει και αρκετά καλά από πίσω επιφάνεια, γυαλιστερή, όμορφη. Είναι πολύ εύκολο όμως να αποκτήσει σημάδια, οπότε με τη θήκη είναι σαφώς καλύτερα. Να καθαρίσουμε και λίγο την οθόνη. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο για το Honor 10 Lite. Το βγάλαμε από το κουτάκι του, είδαμε τη συσκευή μαζί πρώτη φορά. Λοιπόν, και τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει, είπαμε, και το αναλυτικό review του και σε έγγραφη μορφή και πλέον και σε βίντεο.